με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στα χέρια. Επίσημοι φορείς και πολίτες του Ηρακλείου σήμερα καταχειροκρότησαν μαθητές και μαθήτριες, μέλη σωματείων και συλλόγων, αλλά και τα στρατιωτικά τμήματα που συμμετείχαν στην παρέλαση στο Ηράκλειο. Και της προσφοράς τους στην πατρίδα. Ελευθερία ή θάνατος ήταν το σύνθημα των αγωνιστών του 21. Αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους. Μικροί και μεγάλοι τίμησαν την 25η Μαρτίου 1821, μια μέρα μνήμης, μια μέρα που συμβολίζει τη μεγάλη, όπως τόνισαν, ψυχή των Ελλήνων, που δεν δίστασαν ποτέ να παλέψουν όταν έπρεπε να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Την ελευθερία και βγήκαν αληθινά τα λόγια του γέρου του Μωριά Κολοκοτρώνη. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για να ελευθερωθεί το έθνος μας. Η παρήλαση συνεχίζεται. Την κυβέρνηση στο Ηράκλειο εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ελληνίδες, σε όλους τους Κρήτες, σε όλους τους Ηρακλειώτες. Η χώρα μας πορεύεται περήφανη. Περήφανη, ανωδικά. Περήφανη σε μια Ευρώπη που διαρκώς δοκιμάζεται και η δικιά μας η χώρα δίδει το δικό της παρόν. Σε αυτή την νέα προσπάθεια, σε αυτή την καινούρια σελίδα της ιστορίας, η γενιά, η νέα γενιά των πολιτών, η οποία σήμερα παρέλασε και τους θαυμάσαμε όλοι, δίνει το δικό της μήνυμα. Ένα μήνυμα περηφάνειας, ένα μήνυμα ομοψυχίας και είμαστε βέβαιοι πως ήρθε η ώρα και εμείς να δημιουργήσουμε τη δικιά μας ιστορία, να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Μαθητές και μαθήτριες της πόλης, με βήμα καμαρωτό και υπερηφάνεια, διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους συμμετέχοντας στην παρέλαση, ενώ ο καλός καιρός βοήθησε το κέντρο του Ηρακλείου να πλημμυρίσει από κόσμο. 1821. Ήταν τρανό παράδειγμα της δυναμικότητας και της αγωνιστικότητας του ελληνικού λαού. Οι προηγούμενες γενιές έχουν πληρώσει ένα πολύ βαρύ τίμημα για να βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ. Πρέπει να έχουμε γνώση και πρέπει να έχουμε συνέστηση και πρέπει βεβαίως να κοιτάζουμε μπροστά. Γιορτάζουμε τη δύναμη, το θάρρος, την αρετή και την τόλμη των ηρώων προγόνων μας και τον αγώνα τους για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία. Έντονο ήταν το χειροκρότημα του κόσμου και στα στρατευμένα νιάτα κατά την παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων που βροντοφώναξαν ότι δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν την πατρίδα με οποιοδήποτε τίμημα. Είναι διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε την ιστορία μας, διαβάζουμε καλά την ιστορία για να μπορούμε να οπλιστούμε με δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, τους νέους κινδύνους και τις νέες ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, πολιτεία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, πολιτικά κόμματα και λαός, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Η Ελλάδα όταν είναι ενωμένη και έχει να υπηρετήσει ένα μεγάλο κοινό σκοπό και μια μεγάλη ιδέα, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους, ζήτω η Ελλάδα. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Το 1821 οι Έλληνες προσπάθησαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. 203 χρόνια μετά οι έννοιες αυτές δεν είναι αυτονόητες. Το δυστύχημα των Τεμπών έρχεται να επισκιάσει τη λαμπρή αυτή εορτή σήμερα με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Ήρθε η ώρα λοιπόν σε εμάς να αγωνιστούμε για μια πατρίδα ελεύθερη, για μια πατρίδα ανεξάρτητη. Χρόνια πολλά. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει ότι με πίστη και θάρρος μια χούφτα ανθρώπων πριν από 203 χρόνια πιστεύοντας στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους, κατάφερε κόντρα στην πολιτική τάξη της εποχής διεθνώς να καταφέρει αυτό τη μεγάλη επανάσταση και να ιδρύσει το ελληνικό κράτος. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση και στη Νέα Αλικαρνασσό. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η ανθρώπινη ιστορία δεν γράφεται ποτέ με τη λογική του νου, αλλά με τις καρδιές. Μία υπενθύμηση του πόσο πολύπλοκη, σύνθετη και δύσκολη ήταν η ιστορία της εθνικής μας συγκρότησης. Και αυτό τελικά όμως μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πλούτο που είναι ανθρώπινος πλούτος. Μαθητές και μαθήτριες σχολείων της περιοχής πέρασαν μπροστά από τους συγκεντρωμένους, αποσπώντας χειροκροτήματα μικρών και μεγάλων. Η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό ήταν πράξη γενναία, η οποία έγινε παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την ανεξαρτησία μας, γιορτάζουμε την ελευθερία,
όπως μας τη δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Μεγάλη μέρα για το έθνος. Χρόνια πολλά. Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στα χέρια, αλλά κυρίως στις ψυχές των Ελλήνων και των Ελληνίδων σήμερα, η μέρα αυτή που είναι το ίδιο ξεχωριστή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, έφερε και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη για ομοψυχία, αδελφοσύνη, αγάπη και πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.